βασική προτεραιότητα του Δήμου Ηρακλείου και στις επιλογές είναι η κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα σε μια δύσκολη συγκυρία η βρεφονιπιακή σταθμή μαζί βέβαια με τις άλλες δομές. Έτσι σήμερα υπογράψαμε μια πάρα πολύ έτσι, σπουδαία σύμβαση, το μεγαλύτερο ουσιαστικά βρεφονιπιακό σταθμό του ευρύτερου Δήμου Ηρακλείου, όπου θα κατασκευαστεί στο Ναϊ Γιάννη δίπλα στο Μητέρα σε μια έκταση 4 στρεμμάτων. Οι χτηριακές εγκαταστάσεις θα είναι περίπου 1.300 τετραγωνικά μέτρα και εκεί μπορούμε να φιλοξενήσουμε 220 παιδιά. Είναι σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας, διότι έχει και βρέφη και νήπια, αλλά και παιδιά, μικρά παιδιά με αναπηρία. Γι' αυτό είναι ολοκληρωμένης έτσι, φροντίδας. Και θα έχει όλες εκείνες τις δυνατότητες για να φιλοξενήσει τα παιδιά σε ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον, με συνθήκες φιλοξενίας απόλυτα έτσι άριστες. Θέλω να εκφράσω την μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που σε περίπου 200 ημέρες, νομίζω όμως νωρίτερα, διότι η μελετητική ομάδα που ανέλαβε το έργο όπου επικεφαλής είναι ο Οδυσσέας Γουρός, θα έχουν φροντίσει ήδη να ξεκινήσουν τη δουλειά. Νομίζω σε λιγότερο από 200 μέρες θα μας παραδοθούν έτσι όλες οι μελέτες και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ που θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα τα μέτρα για να αρχίσει και η κατασκευή του. Πρέπει να τονίσω ότι ήδη ο Δήμος Ηρακλείου λειτουργεί 20 βρεφονιπιακούς σταθμούς, μεγάλους και μικρούς, φιλοξενεί περίπου 1.500 παιδιά. Και φιλοδοξία μας είναι με τους δύο σταθμούς που ήδη κατασκευάζονται και τους υπόλοιπους δύο που έχουμε έτοιμους να ξεπεράσουμε το επόμενο διάστημα τα 2.000 παιδιά σε μια περίοδο που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και διαπιστώνεται και το ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ένα κύμα των γονιών, της οικογένειας για να φιλοξενήσουν τα παιδιά τους στους δημοτικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς. Πρώτον, γιατί είναι σε πολλές περιπτώσεις η συμμετοχή μηδενική, έως πολύ ασήμαντη, από 0 έως 20-30 ευρώ, ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός, ανάλογα δηλαδή με το εισόδημα του καθενός. Και αυτή την πολιτική θα ακολουθήσουμε. Και θέλω επίσης να σας πω ότι ο βρεφονιπιακός σταθμός αυτός θα έχει όλα τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, θα έχει βιοκλιματικά στοιχεία και νομίζω θα είμαστε όλοι υπερήφανοι με την άναξη της λειτουργίας τους ότι το Ηράκλειο για άλλη μια φορά πρωτομπορεί. Είναι αλήθεια, αυτό το φαινόμενο είναι πανελλήνιο και στην πόλη μας έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Αυξάνεται κάθε χρόνο ο αριθμός των ετούντων για εισαγωγή των παιδιών τους στους βρεφονιπιακούς του Δήμου. Φέτος έχουμε μία τρομερή αύξηση, δηλαδή εγώ νόμιζα ότι ήταν γύρω στις 2.000. Με την απόλυτη καταμέτρηση που κάναμε έχουμε φτάσει στις 2.300. Αναγκαστικά για τη φετινή χρονιά θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, όμως προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες χρονιές να αντιμετωπίσουμε το θέμα του να αφήνουμε παιδιά έξω, δηλαδή είναι κάτι που μας λυπεί ιδιαιτέρως, αλλά όπως σας είπε και ο Δήμαρχος φροντίζουμε γι' αυτό, ώστε την επόμενη χρονιά να μπορούμε ή τουλάχιστον τη μεθεπόμενη να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της πόλης. Είναι αλήθεια, αυτό το φαινόμενο είναι πανελλήνιο και στην πόλη μας έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Αυξάνεται κάθε χρόνο ο αριθμός των ετούντων για εισαγωγή των παιδιών τους στους βρεφονιπιακούς του Δήμου. Φέτος έχουμε μία τρομερή αύξηση, δηλαδή εγώ νόμιζα ότι ήταν γύρω στις 2.000. Με την απόλυτη καταμέτρηση που κάναμε έχουμε φτάσει στις 2.300. Αναγκαστικά για τη φετινή χρονιά θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, όμως προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες χρονιές να αντιμετωπίσουμε το θέμα του να αφήνουμε παιδιά έξω, δηλαδή είναι κάτι που μας λυπεί ιδιαιτέρως, αλλά όπως σας είπε και ο Δήμαρχος φροντίζουμε γι' αυτό, ώστε την επόμενη χρονιά να μπορούμε ή τουλάχιστον τη μεθεπόμενη να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της πόλης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ως νόμος εκπρόσωπος της ομάδας μελέτης θα ασχοληθώ μαζί με μια εξαιρετική ομάδα που έχει επιλεγεί μετά από διαγωνισμό με το σχεδιασμό ενός πολύ μεγάλου βρεφονιπιακού σταθμού στο Ηράκλειο, ο οποίος έχει μια δυναμικότητα 220 παιδιών,
Και το σπουδαίο είναι ότι ενσωματώνει η μέσα του και τις ανάγκες για το σχεδιασμό χώρων υποδοχής παιδιών με αναπηρίες. Θεωρούμε ότι η υποδομή αυτή, η συγκεκριμένη, αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία κτίσματα κοινωνικού εξοπλισμού της πόλης και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να ενσωματώνει όχι μόνο την ανάγκη για την ένταξη ενός ισχυρού κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα που χαρακτηρίζει τα αντίστοιχα κτίρια, αλλά πρέπει να είναι και ένα κτίριο το οποίο να διαθέτει ξεχωριστές αρχιτεκτονικές ποιότητες, οι οποίες να είναι συμβατές με όλη την εξέλιξη που υπάρχει στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αρχιτεκτονική σκηνή και βεβαίως βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο κύριος Δήμαρχος, αλλά και συνολικότερα χαρακτηριστικά ποιότητας που έχει ανάγκη ο πολεοδομικός ιστός της πόλης και μάλιστα μιας περιοχής με την ανάπτυξη της περιοχής του Αγίου Ιωάννη. Νομίζω ότι η ομάδα αυτή είναι εξαιρετική και κυρίως θέλω να αναφερθώ εδώ στην παρουσία στην ομάδα δύο εμβληματικών προσωπικότητων της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Είναι η Σουζάνα και ο Δημήτρης Αντωνακάκης, παλιοί μου καθηγητές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που έχω τη χαρά να συνεργάζομαι μαζί τους σε αυτό το σταθμό. Θεωρώ ότι η παρουσία τους σε αυτή την ομάδα έτσι και σε αυτή τη μελέτη είναι πραγματικά τύχη για την πόλη. Σας ευχαριστώ.